Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Κύπρο η συνέντευξη του Νότης Φακιανάκη στο ΡΙΚ, καθώς αποκάλεσε τους πρόσφυγες ρυψάσπιδες και είπε επίσης ότι βιάζουν την Ελλάδα. Το θέμα έχει φτάσει μέχρι και την Κυπριακή Βουλή. Είναι ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες. Δεν τους επετέθη καμία άλλη χώρα, ξένος δηλαδή, λαός. Φύγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλιο πόλεμο. Αυτή ήταν η άποψη του Νότης Φακιανάκη στο ΡΙΚ που ξεσήκωσε σ' άλλο στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Μία άποψη που είχε και συνέχεια. Έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με πεντακοσάρικα. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Είναι όλοι πλούσια παιδιά. Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τα μωρά που η μάνα τους έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά. Ναι, αλλά τώρα αυτό όταν το λες δεν καταλαβαίνεις ότι. Όχι, δεν καταλαβαίνω και δεν θέλω να καταλάβω και δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω την γνώμη των άλλων η οποία είναι λανθασμένη. Στον βιασμό της πατρίδος μου. Η πρώτη οργισμένη αντίδραση ήρθε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκη Ομήρου μέσω Twitter. Ρεσιτάλ ξενοφοβίας και ρατσισμού από το Σφακιανάκη στο ΡΙΚ. Με τσίχλα και κομπολόι. Και ισανότερα. Ακολούθησε το ΑΚΕΛ που ζητά το λόγο από την κρατική τηλεόραση της Κύπρου για τη μετάδοση της συνέντευξης. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι θα φέρει το θέμα και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Είσαι πρόσφυγας, αλλά είσαι ρυψάσπης, γιατί είσαι. Σε διώξαν οι γονείς σου, να πούμε, που σου δώσανε τα φράγκα που είχαν στην πάντα, τα πήρες εσύ στο πορτοφόλι. Τι έπρεπε να μείνουν εκεί να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Όχι, έπρεπε να λύσουν τα προβλήματα της πατρίδος τους. Το ΡΙΚ στο χθεσινό του δελτίο έβγαλε ανακοίνωση για τη μετάδοση της συνέντευξης του καλλιτέχνη. Το ΡΙΚ καταλήγει ο κύριος Τσόκος δεν εστερνίζεται ποσό στις απόψεις του κυρίου Φακιανάκη και δεν προάγει το ρατσισμό. Οι δηλώσεις του Νότου Φακιανάκη προκάλεσαν σεισμό και στο Twitter. Δεν πιστεύω να είσαστε τίποτα ρυψάσπιδες και μας βάλει στο στόμα του Φακιανάκη και γίνουμε ρεζίλοι. Πάλι ψάχνει ο γελίος δημοσιότητα με τις μ***ες του. Σιχτήρ. Αν δεν καταλάβατε τι είπε, θα το επαναλάβει στα βουλγαρικά. Θυμάμαι. Καθίστε κάτω. Το καταλάβατε, είναι το πω στα βουλγάρικα. Ρυψάσπιδες εισβολείς που βίασαν την Ελλάδα το 1922 στο Θησίο.